τα δημόσια νοσοκομεία μας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό, σε αυτή την κρίση και από αυτή την κρίση βγαίνουμε πλεόνασμα αξιοπιστίας. Εδώ στη Θεσσαλία το δημόσιο σύστημα υγείας λειτουργήσε. Λειτουργήσε άριστα. Όλο το προσωπικό των νοσοκομείων, το κέντρο υγείας, το ΕΚΑΒ, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του. Και συνεχίζει να είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή, εάν τυχόν προκύψει και το ενδεχόμενο της τρίτης πανδημίας. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους ευχαριστήσω για την άμεση συνεργασία που είχαμε, για την ευέλικτη προσαρμοσικότητα και για την σύμπνοια και την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση την οποία δείξαν στην αντιμετώπιση αυτή της κρίσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους από την Πέμπτη και τους διοικητές που συνεργαστήκαμε. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας από την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή. Δεν κρυφτήκαμε, ήμασταν μπροστά, σχεδιάσαμε. Γι' αυτό άλλωστε και με ταχύτητα έχουν προσληφθεί 549 άτομα. Έχουν στις όλες τις περιφερειακές ενότητες, στα νοσοκομεία, στην ΥΠΕ, στο ΕΚΑΒ, στα κέντρα υγείας, και έχουν δοθεί και έχουν δημοκρατιστεί έργα για το τεχνολογικό εξοπλισμό με πιο συντημμένες διαδικασίες χρονικές, περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ. Σοβαρότητα και υπευθυνότητα στη δύσκολη στιγμή, για τις τιμές που περνάμε είναι δύσκολες. Είναι πολύ δύσκολες και δοκιμάζονται οι αντοχές και οι ανοχές της δημόσιου συστήματος που άντεξε και απέδειξε ότι το δημόσιο σύστημα μπορεί και είναι εκείνο το οποίο στις δύσκολες στιγμές καλείται να βοηθήσει τον άνθρωπο, αλλά και οι αντοχές της κοινωνίας, που μια κοινωνία έχει φύγει από τη φυσική της ισορροπία. Αυτή τη φυσική ισορροπία πρέπει να επαναφέρουμε. Αλλά χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική ταχύτητα στην υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και διαφορετική ταχύτητα δημιουργίας. Μόνο με μεγάλες ταχύτητες μπορούμε να επιστρέψουμε στη νέα κανονικότητα, γιατί τίποτα δεν θα είναι όπως πριν στη μετα-COVID εποχή.